αυτό να καλημερίσω την κυρία Δέσποινα Στεφανίδου, αντιπρόεδρο των μετόχων του ΟΑΣΤ. Τι κάνετε, κυρία Στεφανίδου? Καλημέρα, κύριε Παπαδοσφύριου, πολύ καλά. Υπάρχουν μέτοχοι στον ΟΑΣΤ, δεν το ήξερα. Εγώ νομίζω ότι κατεργήθηκαν μετά την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ. Ναι, πριν την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ οι μέτοχοι ήμασταν 2.000 οικογένειες και τώρα πια η Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε και έβγαλε το νέο ΔΣ είναι οι δύο υπουργοί υποδομών και οικονομικών. Τώρα θα τις πάρετε τις μετοχές πίσω, δεν παραμένει κρατικοποιημένος του ΟΑΣΤ? Αυτό γνωρίζει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Βέβαια, εμείς περιμέναμε ότι στο νέο ΔΣ θα υπήρχε ένας εκπρόσωπος τουλάχιστον των μετόχων του ΟΑΣ. Από τα πρόσωπα τα οποία μπήκαν, εμείς δεν γνωρίζουμε κάποιον. Να τους ελκύσουμε σε χεροκέφαλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, να με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν περιμένω από εσάς τέτοιο πράγμα. Ποιος μπορεί να κάνει επιτυχία στο έργο, κύριος Κόδρας? Γνωρίζετε ότι τα λεωφορεία είναι business? Γνωρίζετε ότι τα λεωφορεία είναι επιχείρηση? Γνωρίζετε ότι τα λεωφορεία θέλουν οργανωτική γνώση γύρω από τη δημιουργία κεφαλαιακής άνεσης και την ενίσχυση με καινούργια τετράτροχα? Τα γνωρίζετε αυτά? Πού τα ξέρει αυτά ο κύριος Κόδρας? Από το Πανεπιστήμιο? Έχει υπογράψει ποτέ επιταγή ο κύριος Κόδρας? Έχει ποτέ διαχειριστεί κεφάλαια δικά του για να μπορέσει να έχει και την ευθύνη και το άγχος των κεφαλαίων? Δεν είναι ιδιαίτερα τέτοια πράγματα, σιδηροκέφαλος. Ο κύριος Πανός ήταν σιδηροκέφαλος όταν του είχα πει, όταν του είχατε πει καλή επιτυχία πριν από χρόνια. Του το είχατε πει? Να το πούμε πάλι, σιδηροκέφαλος. Το νέο Δέλτα Σίγμα. Ποιο είναι το νέο Δέλτα Σίγμα? Οι οποίοι έχουν περγαμηνές, αλλά στην πραξη. Οι περγαμηνές είναι στη θεωρία, δεν είναι στην πράξη. Ακριβώς. Ο ΟΑΣΤ αυτή τη στιγμή θέλει μάχημες μονάδες. Θέλει μάχημες διοικητικές μονάδες που να ξέρουν από πόλεμο. Γιατί ο ΟΑΣΤ βρίσκεται σε πόλεμο και το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε σιδηροκέφαλοι όταν ξεφτελίζονται κάτι και αυτή τη πόλη και το ξέρετε καλύτερα από μένα, περιμένοντας στις ουρές για να πάρουν ένα λεωφορείο, να στριμώνονται μέσα και να γίνονται και υποχείρια στον κάθε κλέφτη ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στα λεωφορεία. Εγώ λοιπόν ως μέτοχος του ΟΑΣΤ καταρχήν εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γιατί δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος των μετόχων που εμείς κάναμε επί 60 χρόνια τη συγκοινωνία. Είναι ο κύριος Τσερμενίδης, κυρία μου. Είναι ο κύριος Τσερμενίδης. Οι περνήσεις πέφτουν, μα οι αγαπημένοι. Είναι ο κύριος Τσερμενίδης, ο οποίος κανόνισε να μπει ο κύριος Πανός στο πόστο που μπήκε. Ο κύριος Τσερμενίδης γίνεται ο ΟΑΣΤ από ιδιωτικός στρατηγός. Ένα μέλος στο ΔΣ παραμένει σταθερό και είναι ο κύριος Τσερμενίδης. Βέβαια, λίγοι γνωρίζουν ότι το Συνδικάτο των Εργαζομένων ήταν ένα από τους δύο μεγαλομετόχους του ΟΑΣΤ και μάλιστα ήταν ο μεγαλομέτοχος, ο οποίος πληρώθηκε τα μερίσματά του μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν την κρατικοποίηση, ενώ το 90% των μετόχων, εμείς δηλαδή οι προμέτοχοι, πληρωθήκαμε μέσα στα μέσα του 2016 και μας έβαλαν να πληρώσουμε φόρο και προκαταβολή φόρου για αυτά, τα μερίσματα που δεν πήραμε. Κυρία Στεφανίδου, μου κάνετε τη χάρη. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Όχι, όχι, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Ως πολίτης αυτής της πόλης. Αυτό θα λέμε. Οι άνθρωποι του νέου ΔΣ, εκτός από τη θεωρία που μπράβο για τις περγαμηνές τους, στην πράξη χρησιμοποιούν λεωφορείο. Και εσύ είναι κάτι και Θεσσαλονίκη. Κύριε Στεφανίδη, σας κλείσω. Η συζήτηση μαζί μου θα γίνεται πειθαρχημένα. Ποιες είναι οι περγαμηνές της, για πέστε μου λίγο, ποιες είναι οι περγαμηνές του κυρίου? Ποιες είναι οι περγαμηνές? Είναι μηχανική και πολιτική. Και λοιπόν και τι έγινε? Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός, ο αδερφός μου ήταν γιατρός, ο άλλος αδερφός μου ήταν χημικός μηχανικός, ο άλλος ήταν γιατρός, ο άλλος ήταν δικηγόρος, οι νύφες μου είναι γιατρέσες. Τι έγινε? Ο αδερφός μου άλλος μόνο στρατηγός, ο άλλος στρατηγός. Τι έγινε? Διοριστήκανε στον ΟΑΣΤ? Στον ΟΑΣΤ. Λοιπόν ο κύριος Κόδρας γνωρίζεται στο παρελθόν ήταν πρόεδρος στον ΟΗΦ. Η ΕΙΑΘ λεγόταν παλιά ΟΗΦ. Οργανισμός Σύνδεσης Θεσσαλονίκης, το γνωρίζετε? Ναι. Το γνωρίζετε ότι ο κύριος Κόδρας είχε διοριστεί επί Καραμαλή Κωνσταντίνου, Κώστα Καραμαλή στον ΟΗΦ και ήταν πρόεδρος στον Οργανισμό Σύνδεσης Θεσσαλονίκης και τώρα μπήκε στον ΟΑΣΤ? Έκανε μια σχέση η ίδρυυση Θεσσαλονίκης με τον ΟΑΣΤ τεχνολογικά? Για πέστε μου λίγο. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Λοιπόν το γλύψιμο διορίζεται ή οι ικανότητες? Η σχέση με την κυβέρνηση. Λοιπόν, τι περιμένουμε δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, κυρία Στεφανίδου μου, εάν δεν είσαι άνθρωπος της τριβής, που γνωρίζει τι θα πει λεωφορείο ο κύριος Κόδρας, που γνωρίζει τι θα πει ότι θέλει άλλα 300, πόσα λεωφορεία θέλει κυρία Στεφανίδου η Θεσσαλονίκη για να λειτουργήσει αξιοπρεπώς, για πέστε μου.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τη σύμβαση, γιατί ο ΑΣ, είτε κρατικός είτε ιδιωτικός, παρέχει το συγκοινωνιακό έργο σύμφωνα με μία σύμβαση. Η σύμβαση λοιπόν ορίζει τουλάχιστον 450 λεωφορεία. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα κυκλοφορούν σήμερα? Δεν ήταν αρκετά. Πόσα κυκλοφορούν σήμερα? Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί τα στοιχεία μιλάνε για 250 λεωφορεία, αλλά είδατε κι εσείς τα στοιχεία για λεωφορεία τα οποία άρχισαν να διαλύονται εν κινήσει. Λοιπόν, τα 250... λοιπόν, το άκουσα το κινήσει και βάζουμε τα λίρα και συνεχίζουμε. Τα 250 αυτά λεωφορεία, πόσα από αυτά είναι σε κατάσταση που μπορούν να προσδίδουν την ασφάλεια που επιβάλλεται σε αυτούς που μπαίνουν μέσα, ανεξάρτητα οι επιβάτες, χαμπάρι δεν έχουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα λεωφορεία. Πόσα από αυτά είναι αξιόλογα? Τι μοντέλα είναι όλα αυτά όταν βλέπουμε τις πίνακες? Για πόσα? Για ποια ασφάλεια μπορούμε να μιλάμε με φωτιές, με λεωφορεία που διαλύονται εν κινήσει και όλα αυτά που έγινε την τελευταία εβδομάδα, που έγινε φρικτά πράγματα και δεν παρεμβαίνει εισαγγελέα. Σας άκουσα προσεκτικά το περασμένο Σάββατο και θέσατε ένα κέριο ερώτημα. Είναι δυνατόν να αναλαμβάνει η οποιαδήποτε διοίκηση ένα δημόσιο οργανισμό και να μην έχει ποινικές και αστικές ευθύνες? Είναι δυνατόν να βγαίνουν στη χώρα λεωφορεία τα οποία διαλύονται και να μην παρεμβαίνει εισαγγελέα? Για ποια ασφάλεια μπορούμε να μιλάμε? Εγώ είμαι και μάνα 5 παιδιών. Τα 4 παιδιά μου χρησιμοποιούν λεωφορεία. Φοβάμαι πλέον για την σωματική κυριότητα των παιδιών μου, των παιδιών μας, των επιβατών όλων της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας να μας υπερασπίσει? Εσείς έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη ποτέ? Εμείς ως μέτοχοι εννοείται. Ναι. Εμείς προσφέρουμε για τα θέματα που αφορούν το δικό μας θέμα. Δεν μου λέτε, κυρία Στεφανίδη, μήπως μέσα στον ΟΑΣ ο ένας φοβάται τη σκιά του άλλου? Γιατί από ό,τι διαπιστώνω πρέπει να υπάρχει μια αντιπαλότητα και μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή υπάρχουν οι μέτοχοι, υπάρχουν οι εργαζόμενοι, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Υπάρχουν εργαζόμενοι σε συνεργεία. Έχω πληροφορίες, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα το οποίο λέει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα διότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για να επισκευάσουν τις βλάβες. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό το ακούω και εμένα μου το μεταφέρουν εδώ και μήνες. Εμένα μου μετέφεραν ότι δεν υπήρχαν καλά λάδια να μπουν στο λεωφορείο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μου λέτε, όταν μέλη ενός συμβουλίου μπαίνει ένας καθηγητής πληροφορικής, ένας πολιτικός μηχανικός, άλλος πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος περιφέρεια, εκπρόσωπος δήμου, πού ξέρει κυρία Γούλα και μπαίνει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΤ να κάνει τι? Τι έκανε στο δημοτικό συμβούλιο κυρία Γούλα και επειδή έγινε αυτή τη στιγμή φίλο νεοδημοκρατική, τη βάλαμε και εκεί πέρα, να κάνει τι? Εξ όσων γνωρίζω, η κυρία Γούλα ανακοινώθηκε γιατί δεν έχει γίνει αλλαγή στο Δήμο και στις αμέσως επόμενες μέρες θα αναλάβει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας. Έτσι λένε τα δημοσιεύματα και ελπίζω να ισχύει, γιατί τουλάχιστον ο κύριος Ζέρβας έχει δείξει εδώ και 2 χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τα 450 λεωφορεία που είπατε προηγουμένως ότι χρειάζονται, πάλι δεν θα υπαρκούν. Έτσι δεν μου είπατε? Ναι. Αν υπολάβουμε υπόψη μας ότι τώρα λειτουργούν τα 250 που είναι λιγότερα, αλλά ας δεχθούμε έναν αριθμό, πρέπει να προμηθευτούμε άλλα 200. Πόσο κάνει ένα λεωφορείο περίπου, μπορείτε να μου πείτε? Περίπου, χοντρά. Από ό,τι έμαθα, ένα μονό λεωφορείο στοιχίζει γύρω στις 100.000, ναι, ενώ ένα αρθρωτό λεωφορείο μπορεί να φτάσει και τις 400.000. Πάρα πολύ ωραία. Για λίγο να σας ρωτήσω κάτι. Με την δομική μορφή που έχει η Θεσσαλονίκη και με την λειτουργία κάποια στιγμή του μετρό, τα αρθρωτά λεωφορεία χρειάζονται ή πρέπει πλέον να πάρουμε μονά λεωφορεία ή δίπατα λεωφορεία όπως έχουν οι πολιτισμένες χώρες? Να δούμε πρώτα το Γιάννη και μετά να το βαφτίσουμε. Ας δούμε λοιπόν το Γιάννη. Ας πούμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε 200 λεωφορεία και για να μην κουράσουμε το σύστημα, ας μην μιλήσουμε για αρθρωτά, ας μιλήσουμε για τα κανονικά. 200 λεωφορεία επί 100.000, πόσα λεφτά είναι? Είναι μερικά εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Είναι μερικά εκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Τα 100 τόσα εκατομμύρια που έπαιρνε ο ΑΣΤ από την κυβέρνηση πριν αλλάξει το καθεστώς, για ποιο λόγο τα έπαιρνε επί δίκη Στεφανίδου? 100 τόσα εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός του ΑΣΤ, από τα οποία το 40 με 60% το εξασφάλιζαν οι μέτοχοι. Και από την κυβέρνηση έπαιρνε την επιδότηση του εισιτηρίου. Για την ανανέωση του στόλου παρακρατούσαν λεφτά από τους μετόχους το λεγόμενο αποθεματικό για να γίνει ανανέωση του στόλου. Αυτό το αποθεματικό, όταν σταμάτησε η κυβέρνηση να δίνει τις επιδοτήσεις τις οποίες έβλεπε το 2015 για να στραγγαλίσει τον οργανισμό,
ο κύριος Στεφανίδης, στην προηγούμενη διοίκηση, εξάντλησε το μαθηματικό των μετόχων, που ήταν λεφτά των μετόχων, χωρίς να μας ρωτήσει. Και έτσι, όταν έγινε η κρατικοποίηση του ΑΡΤ, ο κύριος Πίεζης, ενώ έβαζε λαγούς και πεταχύλια στο λαό της Θεσσαλονίκης, το πρώτο που έκανε ήταν να αυξήσει το όριο ζωής των λεωφορείων από 20-23 έτη, γι' αυτό και βλέπουμε τα γαλάζια και τα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Ωραία, για πέστε μου κάτι, κυρία Στεφανίδου, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία έχει μετόχους να χρηματοδοτείται από το κράτος, από λεφτά των φορολογουμένων, για να, με την δικαιολογία της ενίσχυσης του εισιτηρίου? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Να κάνω κι εγώ μια εταιρεία ιδιωτική, να έχω κερδοφορία και μετόχους, να τσεπώνω μέρισμα και να παίρνω μια επιδότηση από το κράτος για να ενισχύει το αντικείμενο το οποίο παράγει η εταιρεία μου. Δηλαδή, για να διατηρείται φτηνό το εισιτήριο, πλήρωνε 60 εκατομμύρια περίπου, 70 πόσα ήταν, η ελληνική κυβέρνηση στον ΟΑΣΤ, σε μια ιδιωτική επιχείρηση που είχε μετόχους όπως εσείς, οι οποίοι παίρνετε μέρισμα. Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε, δεν απάτες. Αυτά είναι παγκοσμίων διαπλανητικής μορφής γελιότητας γύρω από την οικονομία. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαζαφυρίου, εμείς το 90% είμαστε μικρομέτοχοι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το συζητάω έτσι. Μία, λοιπόν, τα λεωφορεία είναι δικά μας, τα λεωφορεία είναι ιδιοκτήρια. Μισό λεπτό λίγο. Ο ΟΑΣΤ είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ήτανε μάλλον. Είναι ιδιωτική, ήταν ιδιωτική επιχείρηση, στην οποία ασκούσε απόλυτο έλεγχο το κράτος. Πάρα πολύ ωραία. Υπό ποια λογική να ασκούσε το κράτος διοίκησε μια ιδιωτική επιχείρηση, και υπό ποια λογική, για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι του δίνουμε φτηνό εισιτήριο, επιδοτούσαμε το εισιτήριο με λεφτά των φορολογουμένων, όταν στην ουσία την επιδότηση την πλήρωναν οι φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων ήταν και οι επιβάτες των λεωφορείων που πλήρωναν το φτηνό εισιτήριο? Έχω δίκιο ή άδικο? Τα λεωφορεία είναι δικά μας και εμείς το μέρισμά μας ήταν ένα είδος ενοικίου για την παραχώρηση που κάναμε του στόλου μας. Τώρα τι νοσημεί. Εσείς αν είχατε λεωφορείο θα το δίνετε δωρεάν, δηλαδή, για να επιχειρήσει κοινωνία. Όχι, δεν θα το έδινα καθόλου δωρεάν. Αλλά θα φρόντιζα να λειτουργεί η επιχείρηση με βάση την κερδοφορία, με βάση την αυτεξούσια οικονομική λογική, και όχι να παίρνω μπαξίσια από το κράτος, το οποίο για να κάνει πολιτική έλεγε φτηνά εισιτήρια, αλλά τα πληρώνουμε εμείς, δηλαδή οι φορολογούμενοι. Το εισιτήριο το πληρώνει ο Μητσοτάκης, το πληρώνει ο Κοσμάκης. Όταν ο ΑΣ ήταν ιδιωτικός, είχε διπλάσια έσοδα από ό,τι έχει ο κρατικός ΑΣ. Αυτό το οποίο δεν έχει συνειδητοποιήσει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης είναι ότι τότε, με τη σύμβαση η οποία περνούσε από τη Βουλή και ψηφιζόταν από μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών, άρα είχε λόγο ο λαός δια των εκπροσώπων του των βουλευτών, ήταν υποχρεωμένοι οι μέτοχοι να εξασφαλίζουν σχεδόν τα μισά έσοδα. Αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος πολίτης πληρώνει το σύνολο της λειτουργίας του οργανισμού και δεν έχει λεωφορεία και κινδυνεύουμε στα λεωφορεία. Ωραία, δεν μου λέτε, ο κύριος Κόρδας τελικά είναι χημικός, μηχανικός ή... κάτι άλλο που βλέπω εδώ πέρα, μισό λεπτό λίγο, εδώ το βλέπω χημικό-μηχανικό και στο άλλο το βλέπω μηχανικό. Τι από τα δύο είναι, γνωρίζετε? Νομίζω χημικός-μηχανικός, από ό,τι είδα στα περισσότερα δημοσιεύματα, δεν το γνωρίζω, αλλά στα περισσότερα δημοσιεύματα είδα χημικός-μηχανικός. Εδώ λέει τμήμα μηχανολόγων, μηχανικό, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το κάναμε και φίρμα το σκόδρα, δεν πειράζει, η δουλειά μας είναι αυτή, να αναφέρουμε περιστατικά. Ό,τι και από τα δύο πάντως είναι, κατά την άποψή μου είναι ακατάλληλος. Ο μόνος κατάλληλος για αυτή τη δουλειά ήταν κάποιος ο οποίος γνωρίζει τεχνοκρατικά το επιχειρηματικό γίγνεσθε. Όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Για πέστε μου κάτι. Μεταξύ των αποχωρούντων έφυγε και ο κύριος Παναγιωτίδης. Ο κύριος Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος, που σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που βλέπω εδώ πέρα, ο κύριος Παναγιωτίδης, παρά το γεγονός ότι ήταν διευθυντικός στέλεχος κτλ., δεν έπαβε, άχρειαζόταν να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο του οργανισμού για προσωπική χρήση για μεγάλα ταξίδια. Διαβάζω εδώ κάτι το οποίο μου στείλανε. Το τελευταίο διάστημα, δύο μήνες, δίνησε πάνω από 800 χιλιόμετρα με υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο αυτό είναι μάρκας Volvo. Και μάλιστα τα χιλιόμετρα που κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα καταγράφονται. Και μάλιστα έχουν και ένα χάρτη της διαδρομής. Είστε ενημερωμένοι για αυτό το θέμα, διότι οι μέτοχοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις σπατάλες. Γιατί με σπατάλες δεν υπάρχει κερδοφορία. Με οικονομία έχετε κερδοφορία στο μετοχικό δίκαιο. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, το περιστατικό είναι για το 2018, για το καλοκαίρι του 2018. Ναι, ναι, ναι.
Σχετικά και εγώ διάβασα το δημοσίευμα αυτό και μάλιστα το κοινοποίησα κατευθείαν στο social media. Είναι από 1η-18 στην 31-8-18. Ταξίδεψε από τον Βόλο μέχρι τη Θάσο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε σε αυτό το διάστημα ο ΑΚΟΑΣ είναι κρατικός. Φυσικά παρακολουθούμε την κατασπατάληση. Και επειδή είναι κρατικός ή αγγελματικό. Και επειδή είναι κρατικός ή αγγελματικό. Καθημερινά παρακολουθούμε την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος ως φρολούμενοι πολίτες. Και την καταστροφή της περιουσίας μας για, για την οποία θα ζητήσουμε ευθύνες. Από εκεί και πέρα, από αυτό το δημοσίευμα, το διάβασα και εγώ ως αναγνώστρια. Κατασκανδαλίστηκα φυσικά, γιατί φαίνεται και με αυτό, αλλά και μέσα από δεκάδες δημοσιεύματα και καταγγελίες που έκαναν ως αντιπολίτευση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση του δημοσιοφρύου. Κύριε Στεφανίδου, ξέρετε τι διαπιστώνω. Ότι λέτε πολύ περισσότερο από αυτά που πρέπει να κάνετε. Είπατε προηγουμένως, θα αναζητήσουμε ευθύνες. Θα. Η λέξη θα στο μετοχικό δίκαιο δεν υπάρχει. Όταν είσαι μέτοχος κάπου, όταν έχεις μέρισμα από κάπου, όταν έχεις περιουσία κάπου και διακυβεύεται το συμφέρον των τριών αυτών που σας είπα προηγουμένως, η λέξη θα δεν υπάρχει. Υπάρχει ενεργήσαν... Και επειδή έγινε κρατικός, τι έγινε. Και επειδή έγινε κρατικός, τι έγινε. Πάβουν να υπάρχουν οι νόμοι. Είχατε μετοχές, κυρία μου. Είχατε. Κρατικοποιήθηκε το σύστημα. Μα δεν έχετε μετοχές, είχατε. Κρατικοποιήθηκε το σύστημα, ναι. Επειδή λοιπόν κρατικοποιήθηκε το σύστημα με απόφαση αποτυχημένων πολιτικών, διότι η αποτυχία στην πολιτική δεν έχει κόμμα. Όλοι είναι αποτυχημένοι, εκτός ελαχίζουν εξαιρέξεων, οι οποίοι στο τέλος παρετούνται. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έγινε, διεκδικήσατε τα δικαιώματά σας. Αυτά γίνονται σε δικτατορίες, δεν γίνονται σε δημοκρατίες χώρας που είναι ενταγμένη στο οικονομικό σύστημα που λέγεται ΕΟΚ και Euro. Συμφωνώ απολύτως. Είναι δημοκρατία όταν καθημερινά βγαίνουν περιστατικά με τα οποία κινδυνεύει ο επιβάτης της Θεσσαλονίκης και να μην παρεμβαίνει εισαγγελέα. Μου έχουν στείλει εδώ πέρα μία, με αυτά τα Viper πως θα λένε και δεν τα γουστάρω καθόλου αυτά, μία φωτογραφία όπου το λεωφορείο το έχει δύο κάσες, πως το είπατε. Είναι όπου το αρθρωτό κομμάτι του λεωφορείου έχει ξυλωθεί και πέταξε το πίσω μέρος. Το έχετε υπόψη σας, έτσι. Είναι το περιστατικό του λεωφορείου 821 που ήταν τη γραμμή Βούλγαρη. Τι μπορούσε να γίνει σε αυτό το πράγμα αν ξεκολούσε εντελώς και έφερε αυτό το πράγμα. Καταρχήν διαπιστώθηκε ότι είχε κάποιο θόρυβο και ο οδηγός το πήγε στο συνεργείο και το συνεργείο το έστειλε στο άλλο αμαξοστάσιο. Έτσι το περιστατικό συνέβη στο περιστεριακό. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν ήταν εν ώρα δρομολογίου με επιβάτες μέσα. Θα είχαμε θύματα. Δεν έπρεπε να έχει παρεμβεί ο εισαγγελέας εκείνη τη στιγμή. Κύριε Στεφανίδου, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι.